Έχουμε μία επιδημία, μπορούμε να την πούμε επιδημία, γιατί εμείς ορίζουμε επιδημία στο επιδημιολογικά όταν έχουμε κάτι πέρα από τα αναμενόμενα. Mm-hmm. Είχαμε πέρα από τα αναμενόμενα λοιπόν πολλά κρούσματα γαστριτέτητας στην περιοχή του Άργους Οριστικού. Mm-hmm. Σημειώθηκαν περισσότερα από 400 κρούσματα καταγεγραμμένα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. πέρα από αυτά που μπορεί να μην έχουν πάει στις υπηρεσίες υγείας. Mm-hmm. Και έτσι καλούμαστε να διερευνήσουμε τι μπορεί να έφταξε γι' αυτό, mm-hmm. αλλά το πιο σημαντικό να μην έχουμε περαιτέρω κρούσματα. Έτσι. Mm-hmm. Άρα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για υιογενής γαστροεντεριτίδα, έτσι έχουμε τα εργαστηριακά πλέον, είναι νοροϊός. Πρέπει να πω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός να τηρεί τις συνθήκες υγιεινής για να μην έχουμε δεύτερο κύμα. Δηλαδή, θέλουμε μετά τους απότομους άτομους. Στα σχολεία τα παιδιά να μην πηγαίνουν όταν έχουν συμπτώματα γαστροεντερίτιδας. Στη δουλειά τους οι εργαζόμενοι, κυρίως στα νοσοκομεία, προπονηπιακούς τομείς, να μην πηγαίνουν όταν έχουν συμπτώματα. Και επίσης για δύο μέρες αφού τα συμπτώματα περάσουν. Αυτή είναι η σύσταση που δίνουμε εμείς σαν και αληθινό. Έτσι, δεν θα αποβάλλεται πλέον τα κόπρανα ο ιός, όταν θα επιστρέψουν στη δουλειά τους ή στο σχολείο. Έχουμε κάποιες επιδημιολογικές υποθέσεις για το πώς προέκυψε αυτό. Mm-hmm. Είμαστε στη φάση της διεξαγωγής αναλυτικής επιδημιολογικής μελέτης. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα θα σας τα κοινοποιήσουμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένδειξη ότι το νερό είχε πρόβλημα, γιατί αυτή ήταν η κύρια υπόθεση εξ αρχής. Τα αποτελέσματα είναι αρνητικά ως τώρα. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα νερού που να μας δείχνει ότι υπάρχει μόλυνση του νερού με κάποιο περιεχόμενο ή από φάρμες που έχω ακούσει, mm-hmm. Που υπάρχουν κάποιες υποθέσεις εδώ στην περιοχή. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα ως τώρα από όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε το τελικό πόρισμα όταν ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων. Έτσι.